σε διαπραγματεύσεις με μικροκόμματα και αποκόμματα, τα οποία απλά είχαν την πρόνοια να μην τοποθετήσουν ανόητα σύμβολα ή χρησιμοποιημένα ονόματα ως εμβλήματα και τίτλους και συνεπώς εγκρίνονται από τον Άριο Πάγο, βρίσκονται τόσο ο γυραίος εργολάβος, επικεφαλής της Πατριωτικής Ένωσης, πρόδρομος Εμφιετζόγλου και ο αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Μπογδάνος, όσο και η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Η επιμονή των να κατεβάσουν το σύμβολο της Βεργίνας εντυπωσιάζει. Ήταν εκ των προτέρων βέβαιο ότι θα αποτελούσε αιτία αποκλεισμού. Η νομοθεσία του 2012 ήταν απόλυτη και ιδιαίτερα αυστηρή σε ό,τι αφορά την απαγόρευση χρήσης των εθνικών εμβλημάτων, ενώ και ο τίτλος ανήκε σε άλλο κόμμα. Η Διαφροδίτη Λατινοπούλου σε μια επίδειξη πολιτικής ανοησίας επέλεξε τον τίτλο «Πατρίδα» που είχε κατοχυρώσει ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, προσθέτοντας απλώς το όνομά της. Αυτές οι δύο πλευρές πρωταγωνιστούν τώρα στην προσπάθεια να τρυπώσουν στην κάλπη μεσοκομμάτων τα οποία έχουν εγκριθεί από τον Άριο Πάγο και βρίσκονται σε πυρετόδεις διαπραγματεύσεις μαζί τους. Φυσικά θα απαιτηθούν και συνεδριάσεις και υπάρχουν απαιτήσει από την πλευρά των ιδιοκτητών των κομμάτων από κομμάτων, τις οποίες προσπαθούν να καλύψουν αυτοί που κόπηκαν. Και επειδή πρόκειται να κοπούν και τουλάχιστον ένα και δύο κόμματα ακόμα, το τίμημα έχει εκτοξευτεί. Όλα αυτά είναι συνδυασμό τη αντισυνταγματική, όπω καταγγέλει πλειάδα συνταγματολόγων, νομοθεσίας, που αποκλεί κόμματα από την εκλογική διαδικασία αλλά και τη πολιτική ανεπάρκεια πολιτικών διασωστών τύπου Εμφιετζόγλου Μπογδάνου και Λατινοπούλου, οι οποίοι έγιναν αλαζονικοί πριν καν κατέβουν στι εκλογέ.